Οι εξελίξεις το έφεραν έτσι να πέσει η όγδοη μάχη μέσα στη δίνη ενός νέου υπεριαλιστικού πολέμου που αυτή τη στιγμή μένεται στην Ουκρανία, στο ευρωπαϊκό έδαφος. Είναι επόμενο λοιπόν να προσαρμόζεται και ο αστικός άξονας της συζήτησης για τα δικαιώματα της γυναίκας με αφορμή την 8η Μάρτη να προσαρμόζεται. Όλοι πρόταξαν τη σκέψη, την αλληλεγγύη τους στις Ουκρανές γυναίκες, αλλά πρέπει να προβληματιστούμε από ποια σκοπιά της καταδίκης, της πράγματι υπεριαλιστικής επέμβασης εκ μέρους της Ρωσίας ή μόνο μιας γενικόλογης φιλιρινικής αναφοράς. Αυτά θα λέγαμε ότι είναι η βιτρίνα. Η ουσία είναι ότι τάσσονται αλληλέγγυοι και αλληλέγγυες σε εκείνους τους κρανούς που μάχονται για την νατοποίηση της Ουκρανίας. Και αυτό δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση που διαστόματος πρωθυπουργού ακριβώς θα λέγαμε τάχθηκε υπέρ της άμεσης αποστολής πολεμικού υλικού, αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ που είπαν όχι στην αποστολή πολεμικού υλικού αλλά ναι στην ανθρωπιστική βοήθεια. Και αυτό μπορεί να δημιουργεί την εντύπωση ότι έχουν κάποια σοβαρή έτσι διαφοροποίηση. Όμως δεν είναι έτσι, γιατί η εμπλοκή της Ελλάδας δεν είναι μόνο με αυτά. Είναι με το σύνολο των βάσεων και των άλλων διευκολύνσεων που διαθέτει στις νατοικές και στις άλλες δυνάμεις της Αμερικής, οι οποίες ενισχύθηκαν και αυξήθηκαν και με τις κυβερνητικές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ σημερινού κοινάλου. Η γραμμή αντιπαράθεσης της σοσιαλδημοκρατίας ως γραμμή που, προσέξτε, λέει ότι είναι ενάντια στην ανασφάλεια και στην αναθεώρηση των συνόρων, κρύβει τον υπεριαλιστικό πόλεμο και από τις δύο μεριές και τάσσεται μόνο με τη μία μεριά. Όχι μόνο μεταξύ, θα λέγαμε, δύο διαφορετικών υπεριαλιστικών κέντρων, αλλά θα έλεγα για να προσέξετε ότι κρύβει ότι και μεταξύ της επιτιθέμενης και αμυνόμενης χώρας, της μιας ή άλλης εθνικής αστικής μεριάς, δεν πάει να είναι ο πόλεμος υπεριαλιστικός. Γιατί δεν υπάρχει δίκαιος ή άδικος πόλεμος από τη σκοπιά των εθνικών αστικών τάξεων και της εξουσίας τους, ούτε κοινά συμφέροντα μόνο και μόνο γιατί υπάρχει κοινή γλώσσα ή κοινά σύνορα σε μία δοσμένη χώρα, γιατί άλλη είναι η πατρίδα, τα συμφέροντα των εργατικών λαϊκών δυνάμεων και άλλη η πατρίδα των καπιταλιστών. Γι' αυτό ο δίκαιος είναι μόνο ο επαναστατικός, εργατικός, λαϊκός αγώνας και ο ένοπλος αγώνας τους και όχι οποιοδήποτε υπεριαλιστικός πόλεμος. Ανεξάρτητα από τα χρώματα της σημαίας ή από τον μπλοκ της Διεθνικής Συμμαχίας της μιας ή άλλης αστικής τάξης. Και μην μας κάνει εντύπωση ότι ενέργειες εξόφθαλμης εμπλοκής μιας χώρας μπορεί να προκαλούν έναν ορισμένο σκεπτικισμό, ακόμα και αντιδράσεις εκ μέρους κάποιων αστικών κομμάτων ή αν θέλετε και μέσα στο ίδιο το ένα αστικό κόμμα ή ακόμα και μέσα σε δυνάμεις μιας συγκεκριμένης κυβέρνησης. Για να μην πω ότι ακόμα περισσότερο μπορούν να προκαλούν έναν ορισμένο ρεαλισμό εκ μέρους στρατιωτών, στρατιωτικών. Γιατί οι υπεριαλιστικοί πόλεμοι πολύ γρήγορα φέρνουν καταστροφές, φέρνουν και νέους κινδύνους που κάνουν να ανοίγουν έτσι σαν τα μανιτάρια, θα λέγαμε, οι καπιταλιστικές αντιθέσεις. Παραδείγματος χάρη, όπως το παρακολουθείτε, η ενεργειακή κρίση, για την οποία τρέμουν τα γερμανικά και μηχανικά μονοπόλια. Ο κίνδυνος μιας ανεξέλεκτης ακρίβειας, της έλλειψης όχι μόνο ενέργειας, αλλά σιτηρών και άλλων πρώτων υλών. Και το κυριότερο, αυτό που εκφράζουν οι δηλώσεις εκπροσώπων της ρώσικης κυβέρνησης σήμερα για τη στοχοποίηση της Ελλάδας σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας.
δηλώσεις, την ουσία τους δηλαδή, που καταρρύπτουν την ψευδέστηση ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να είναι ασπίδα προστασίας και ειρήνης για μια χώρα, για το λαό. Φυσικά, όλες και όλοι οι αστεί επιχείρησαν να συνδέσουν τον άσπερο, θα λέγαμε, πασιφισμό τους με τα δικαιώματα της γυναίκας. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τώρα τις δηλώσεις και τις ανακοινώσεις που κάνανε και κάποιες μικρομιλίες που κάνανε έτσι πριν δύο μέρες. Κυρίως όμως, θα έλεγα, η σοσιαλδημοκρατία επικεντρώνεται στην υπεροχή του ανδρικού φύλου στα όργανα εξουσίας, στην κυριαρχία, όπως λέει, της λεγόμενης ανδρικής αντίληψης που διακατέχει από την παιδεία, επομένως τη συνείδηση, τη συμπεριφορά των δύο φύλων μεταξύ τους, από τον παιδικό σταθμό ως το στρατό, στην οικογένεια, στην εργασία. Όμως, ο υπεριαλιστικός πόλεμος, θα λέγαμε ο συγκεκριμένος σήμερα στην Ουκρανία, ότι καταρρύπτει αυτές τις λογικές της διαφοράς μεταξύ ανδρικής και γυναικείας συμμετοχή στα όργανα εξουσίας. Γιατί, κοιτάξτε, αυτά που πρεσβεύει ο Πούτιν τα πρεσβεύει και η Ζαχάροβα και ας είναι γυναίκα, αντίστοιχα. Έτσι, αυτά που λέει ο Μπάιντεν στη ΣΥΠΑ τα λέει και η Καμάλα, όπως τη λένε, Χάρης. Το ίδιο και μεταξύ των ανδρών και των γυναικών επιτελαρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει δηλαδή γυναικείο άρωμα πολιτικής διαφορετικό από εκείνο το ανδρικό. Βέβαια, υπάρχουν αντιθέσεις και στο εσωτερικό ενός υπεριαλιστικού κέντρου, όπως είπαμε προηγούμενα, ακόμα και μέσα σε εναστικό κόμμα, σε μια μονοκομματική κυβέρνηση. Αλλά είναι αντιθέσεις που σχετίζονται με τις επιλογές συμμαχιών, με διαφορετικές αξιολογήσεις της εξέλιξης στρατιωτικών επιχειρήσεων, ακόμα και με διαφορετικά συμφέροντα μονοπωλίων. Γιατί κοιτάξτε, άλλα είναι τα συμφέροντα των κολοσσών που κινούνται στον χώρο του τουρισμού, που θέλουν έτσι πιο συσσαγωγικά ειρηνικές συνθήκες, και άλλα τα συμφέροντα των μονοπωλίων που κινούνται στον χώρο της παραγωγής όπλου ή των υλών που χρειάζονται για την κατασκευή όπλων και τα σχετικά. Ή και με σχετικές τεχνολογίες που συνδέονται με το με ή με το δε. Επομένως, εκεί μπορεί να βρει κανείς και τέτοιου είδους διαφορές. Αυτές οι διαφορές όμως σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν περισσότερο ή λιγότερο γυναικείες ή ανδρικές ευαισθησίες. Και δεν το αναφέρω τυχαία. Είπα και προηγούμενα, είναι στρατηγική της σοσιαλδημοκρατίας να συνδυάζει τη λεγόμενη πράσινη οικονομία με τον φεμινισμό, τη γυναικεία δηλαδή συμμετοχή στα όργανα εξουσίας, να συνδυάζει, όπως λέει, την ισότητα των φύλων με τη δημοκρατία, ως στρατηγική δήθεν αντίπαλη προς τη φιλελεύθερη και πιο αυταρχική στρατηγική. Στην πραγματικότητα όμως, σύντροφοι και φίλοι, όπως καλά εσείς γνωρίζετε, φιλελεύθεροι και σοσιαλδημοκράτες από κοινού διαμόρφωσαν και εξυπηρέτησαν στρατηγικές του κεφαλαίου όπως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις οποίες και ενιαία εξειδίκευσαν ως στρατηγική ειδικά για τις γυναίκες. Να θυμίσω ότι το υπεριαλιστικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζοντας πολύ ισχυρό ανταγωνισμό έντονα και πριν από 20 χρόνια, από εκείνο της Κίνας, της Ινδίας, έβαλε πολύ ψηλά τον πύχη, έτσι, σε σχέση με τη συμμετοχή των γυναικών, κυρίως στη μισθωτή εργασία, που είναι άλλωστε και η πηγή παραγωγής υπεραξίας, δηλαδή καπιταλιστικού κέρδους. Όμως τον έβαλε με ταυτόχρονη προώθηση της ευέλικτης εργασίας, όπως τη λέει, δηλαδή της μερικής εργασιακής απασχόλησης και γενικά της ευελιξίας των καπιταλιστών στη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου εργασίας. Αυτές οι ελαστικές σχέσεις
συνέφεραν το κεφάλαιο, προχώρησαν πολύ στις συνθήκες της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης μετά το 2008, 10, 12, εκεί που ήταν στην κορύφωσή της και μια είχε εκδηλωθεί σε όλο τον καπιταλιστικό σχεδόν κόσμο. Διευκολύθηκαν όμως και στη συνέχεια με την νομοθεσία φιλελεύθερων και σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων κατά την περίοδο της πανδημίας, όπως ξέρετε. Ενώ όλη αυτή η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ντύθηκε, θα λέγαμε, με το δελεαστικό αλλά άκρως παραπλανητικό σύνθημα της συμφιλίωσης της γυναικείας εργασίας με την οικογένεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται ότι δείχνει την ευαισθησία της στην προώθηση της ισότητας των φύλων, διαμορφώνοντας προγράμματα επιδότησης και επιβράβευσης επιχειρήσεων, αλλά ναι, και δίνει διάφορα. Τώρα τα περισσότερα είναι βιτρίνες, αρκεί να βγάλουν κανένα δυο φωτογραφίες κτλ. Για να μπουν στο πρόγραμμα να πάρουν το παραδάκι. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που τους δίνει παραδάκι για να φτιάξουν, υποτίθεται, παιδικούς σταθμούς. Αλλά τι παιδικούς σταθμούς? Και τα λέει καθαρά αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μπορούν να επειδή η κανονική παιδική σταθμή δεν είναι 24 ώρες το 24ωρο, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι κανονικά θα πρέπει να λειτουργούν από τις 6 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ, τέλος πάντων όσο υπάρχουν οι βάρες. Αλλά αυτά είναι παιδοφυλακτήρια και κάθε άλλο παρά λειτουργούν με κύριες προϋποθέσεις που πρέπει να λειτουργούν για την ουσιαστική φροντίδα και διαπαιδαγώγηση του βρέφους, του νηπίου κτλ. Καταλαβαίνετε όμως ότι και για αυτά οι επιχειρήσεις, ό,τι δαπανούν, έτσι, από τη δική μας την τσέπη είναι, από τη γενικότερη φορολογία των εργατικών λαϊκών δυνάμεων. Και κοιτάξτε μία μεγάλη αντίφαση, φαινομενικά είναι αντίφαση, από τη μία δίνουν τα λεφτά να πάνε εκεί, κατευθείαν ζεστό χρήμα στις επιχειρήσεις. Από την άλλη, είχε γενικές οδηγίες περικοπής των δαπανών και κατάργησης των κρατικών παιδικών σταθμών, όπως γνωρίζετε, αλλά και άλλων κοινωνικών δομών και των ελάχιστων κοινωνικών υπηρεσιών που υπήρχαν, που αφορούσαν είτε χρόνια πάσχοντες, είτε ανάπηρους, είτε υπερήλικες κτλ. Που όλα αυτά, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, βάλουν κυρίως τις γυναίκες. Πριν το ξέσπασμα του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία και στις συνθήκες της πανδημίας του COVID-19, είδαμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να εστιάζουν πάρα πολύ στην αποκάλυψη περιστατικών βίας, σεξουαλικής αλλά και δολοφονικής, έτσι, σε βάρος γυναικών, γεγονότα που δίκαια, θα λέγαμε, προκάλεσαν και τη μαζικότερη κοινωνική ευαισθησία γυναικών και ανδρών που ζήτησαν όχι μόνο την καταδίκη τους, αλλά ακόμα και μέτρα πρόληψης και προστασίας. Να θυμίσω, αλλά υπήρχαν τέτοια περιθώρια εκ μέρους του κράτους και του καπιταλιστικού. Και όπως ίσως παρακολουθήσατε, το κόμμα μας πήρε σχετικές πρωτοβουλίες και με παρέμβαση στην Βουλή και με σχέδιο νόμου κτλ. Για να αναμορφωθεί, ας το πω έτσι, το δίκαιο, κυρίως να αυστηροποιηθούν οι ποινές που σχετίζονται με κίνητρα κακοποίησης, δολοφονίας εκ μέρους ανδρών ή σεξουαλικής βίας και μάλιστα και σε τομείς υψηλής ειδίκευσης όπως είναι, όπως γνωρίζετε, ο αθλητισμός, το θέατρο, άλλες μορφές της τέχνης. Να αυστηροποιηθεί, έτσι, το ποινικό σύστημα κυρίως για εγκληματικές ενέργειες σε βάρος των γυναικών με ηθικά κίνητρα, τα οποία, όπως γνωρίζετε, σε μεγάλο βαθμό έχουν και την ιδεολογική ανοχή, κάλυψη θρησκευτικών δογμάτων, εθήμων και παραδόσεων. Μέχρι πρότινος,
Αυτή η ανοχή καταγραφόταν και σε αντίστοιχη δικονομική ελαστικότητα. Το λεγόμενο έγκλημα τιμής, το οποίο συνοδευόταν από ελαφρυντικά κίνητρα. Έτσι, και έπεφτε στα μαλακά. Τώρα έχει καταργηθεί. Όπως ίσως γνωρίζετε επίσης, το κόμμα μας δεν θεώρησε ότι η καθιέρωση του όρου γυναικοκτονία θα βοηθούσε, θα συνέβαλε στην αντιμετώπιση ή έστω στον περιορισμό τέτοιου είδους εγκλημάτων σε βάρος των γυναικών. Και μάλιστα της ιδιαίτερης κατηγορίας φόνων που αφορούν γυναίκες με δράστες άνδρες για λόγους σεξουαλικούς ή ευρύτερα αντίληψης και ηθικής που θεωρεί ότι ο σύντροφος, ο σύζυγος, ο πατέρας, ο αδερφός ή άλλο μέρος της οικογένειας έχει δικαίωμα να καθορίζει και να ελέγχει τη σεξουαλική ζωή της γυναίκας και να την τιμωρεί ακόμα και με θάνατο. Άλλωστε, ένα μεγάλο εύρος, θα λέγαμε, νομικών, γιατί εμείς παρακολουθήσαμε τις τοποθετήσεις τους ανεξαρτήτως από τον πολιτικό τους, ας πούμε, έτσι, προσανατολισμό. Συμφωνούσε μαζί μας ότι δεν βοηθάει στην εγκληματολογία η κατηγοριοποίηση της ανθρωποκτονίας. Η ζωή δίνει, γιατί, κοιτάξτε, η ζωή δίνει ένα πολύ μεγάλο εύρος εγκλημάτων και κατά των γυναικών που συζητάμε αυτή τη στιγμή, που αντανακλούν πολύ πιο σύνθετες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές καταστάσεις, ακόμα θα λέγαμε και ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, που όλες όμως έχουν κάποιο συγκεκριμένο οικονομικό υπόβαθρο. Έχετε σχετική πείρα εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι, που επιβεβαιώνει ότι η σεξουαλική βία συνδέεται και με τα δίχτυα των κυκλωμάτων πορνείας, με τις απειλές κτλ. Σχετίζονται τις απειλές σε σχέση και με το ότι άλλοι είναι μόνοι, είναι άνετοι, όλα τα σχετικά. Σχετίζονται με νόμιμες επιχειρήσεις, οι οποίες στην πραγματικότητα ξεπλένουν το χρήμα που προέρχεται από τις παράνομες οικονομικές δραστηριότητες. Το λέω με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό που ζήσατε και εδώ. Αλλά ακόμα και όταν γυναίκες που βρέθηκαν, θα λέγαμε, στο χείλος της απόγνωσης, πρόσφυγες κυρίως, έκαναν σχέσεις με μεγαλύτερους άνδρες ή έστω με άνδρες, ανεξάρτητα από την ηλικία τώρα, εν πάση περιπτώσει, που είχαν εκδηλώσει τις πιο καταπιεστικές, να το πω, με αυτόν τον τρόπο διαθέσεις, και το έκαναν μόνο και μόνο για λόγους επιβίωσης και στη συνέχεια βρέθηκαν θύματα απροστάτευσης, απροστάτευτες ή και θύματα εγκλήματος, γιατί από αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας είδατε ότι υπήρχαν τέτοια ζητήματα. Φανταστείτε τώρα, η λέξη ανθρωποκτονία μπορεί να αποτυπώσει όλο αυτό το οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό πρόβλημα της μετανάστευσης, της προσφυγιάς, της φτώχειας ή το περιορίζει στη σχέση γυναίκας-άνδρα κατά περίπτωση. Το ζητούμενο είναι η κάθε γυναίκα έγκαιρα να έχει την οικονομική αυτοτέλεια για να ξεκόψει από μια καταπιεστική και βάναυση σχέση, γιατί δεν φτάνει η σχέση αυτή κατευθείαν στο θανατηφόρο έγκλημα, έτσι έχει στάδια, σκαλοπάτια κτλ. Που διατρέχει. Να έχει την πραγματική στήριξη μέσω επιστημονικά εξοπλισμένων κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών και δομών για τις απαιτούμενες ανάγκες της καθενιάς. Επομένως, θα λέγαμε ότι δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια στο γεγονός ότι η γυναικεία ανισοτιμία, η ιδιαίτερη βία, κάθε μορφής βία σε βάρος της γυναίκας, αλλά θα λέγαμε και των παιδιών ή ακόμα και ατόμων, λόγω κάποιων ιδιαίτερων επιλογών τους, χαρακτηριστικών τους, που μπορεί να αφορούν και τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους, είναι προβλήματα που η αιτία τους
δεν αφορά μόνο τη σφαίρα της συνείδησης, της συμπεριφοράς, των αντιλήψεων, των νομικών, πολιτικών και πολιτιστικών σχέσεων και δομών, χωρίς να υπολογίζονται και οι οικονομικές σχέσεις, οι σχέσεις ιδιοκτησίας, ο τρόπος του πλουτισμού και όλα τα σχετικά. Σκεφτείτε γιατί οι αντιλήψεις και οι συμπεριφορές, για παράδειγμα, που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία, την έλλειψη σεβασμού προς τη γυναίκα, είναι πιο εκτεταμένες, θα λέγαμε, στα χωριά και στις κομοπόλεις από ότι στα βασικά, τέλος πάντων, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Δεν σχετίζεται αυτό με το γεγονός ότι εκεί είναι λιγότερη συμμετοχή της γυναίκας στη μισθωτή εργασία ή και στην αυτοαπασχόληση, στη δική της, ας το πούμε, και περισσότερο συνδέεται με εργασία στη γεωργία ή στην κτηνοτροφία, που όμως, κοιτάξτε, λειτουργεί λίγο και σαν προέκταση της δουλειάς που γίνεται μέσα στο σπίτι. Και οπωσδήποτε δεν είναι μια εργασία που είναι καταγεγραμμένη σαν τέτοια, δεν μισθοδοτείται κτλ. Άρα και η σχέση της οικονομικής εξάρτησης είναι πολύ πιο έντονη. Το κόμμα μας, βέβαια, όμως γνωρίζετε, ανέδειξε ότι το πρόβλημα της ανισοτιμίας της γυναίκας έχει οικονομικό, πολιτικό υπόβαθρο. Δεν γίνεται μόνο και κυρίως με ιδεολογικό παιδαγωγικό επίπεδο, χωρίς να το υποτιμάμε, χωρίς όμως να αγγίζει αυτό τη σύνδεσή του με την οικονομία. Γενικότερα θα λέγαμε, η κομμουνιστική ή αλλιώς η μαρξιστική, να το πω και αλλιώς, η διαλεκτική ή ιστική ανάλυση της κοινωνικής εξέλιξης, ως τεράστια προσφορά στην κατανόηση της εξέλιξης της ανθρωπότητας, ανέδειξε την κοινή αφετηρία στην εμφάνιση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και της ιστορικής υποταγής του γυναικείου φύλου στο ανδρικό. Βέβαια, αυτό, φίλοι και σύντροφοι, έγινε πριν από πολλές εκατοντάδες χρόνια, όταν διαμορφώθηκαν οι δυνατότητες της ατομικής ιδιοκτησίας στη γη, στα μέσα εργασίας, στα εργαλεία, στα ζώα κτλ. Όταν ταυτόχρονα με αυτή την εξέλιξη, το τότε κοινοτικό νοικοκυριό έχασε τον κοινωνικό παραγωγικό του χαρακτήρα και έτσι γκρεμίστηκε, θα λέγαμε, και ο αντίστοιχος κοινωνικός ρόλος της γυναίκας μέσα στο κοινωνικό νοικοκυριό. Στις νέες συνθήκες του ατομικού νοικοκυριού, με κύριο ρόλο πια της γυναίκας μόνο στην αναπαραγωγή του είδους, επήλθε η υποταγή του γυναικείου φύλου στο ανδρικό. Αποφασιστικός παράγοντας αυτής της εξέλιξης ήταν η θέση που είχε η γυναίκα στην αναπαραγωγική διαδικασία. Δηλαδή, η άμεση, θα λέγαμε, και απόλυτη εξάρτηση του βρέφους από τη μάνα, στις τότες βέβαια συνθήκες, όχι πια στις σημερινές, με την πάρα πολύ χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας, την πολύ χαμηλή, έτσι, επιστημονική δυνατότητα και επομένως και την τεχνολογική κτλ. Με την πολύ μεγάλη, αφάνταστη για τα σημερινά πια δεδομένα θνησιμότητα, τη σχεδόν απόλυτη εξάρτηση από τις φυσικές συνθήκες κτλ. Φυσικά, σε αυτές τις πολύ μακρινές κοινωνίες, τις δουλοκτητικές, τη συνέχεια και στις φεουδαρχικές, μη σκεφτείτε ότι ο βαθμός υποταγής των γυναικών στους άντρες, ότι ήταν ίδιος για όλες τις τάξεις και για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Επειδή είπα προηγούμενα έτσι ότι ήταν ιστορική η υποταγή του γυναικείου φύλου στο ανδρικό. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ταξικές κοινωνίες, επομένως άλλη ήταν η θέση της γυναίκας του δουλοκτήτη και στερούταν εκείνων των πολιτικών και οικονομικών δικαιωμάτων της τάξης των δουλοκτητών και άλλη ήταν η θέση της δούλης. Ακόμα και άλλη η θέση της γυναίκας του ελεύθερου γεωργού, του ελεύθερου τεχνίτη που δεν ήταν δούλος. Το ίδιο βέβαια και στις φεουδαρχικές κοινωνίες
Γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε ότι έχουμε βασίλισσες, αυτοκράτορες, δηλαδή έχουμε και οι γυναίκες στα κέντρα της εξουσίας, ας πούμε έτσι. Αλλά και από την άλλη πλευρά, και στον 21ο αιώνα, τώρα δηλαδή, σε σημαντικές καπιταλιστικές κοινωνίες, πολύ αναπτυγμένες καπιταλιστικά, όπως είναι στην Ινδία, την Τουρκία, στη Νότια Αφρική, σε άλλες χώρες της Αφρικής και της Ασίας, με κυριαρχία όμως του μουσουλμανικού δόγματος εκεί, υπάρχει καταπίεση, βία, υπάρχει η εθνική και νομική κατάφορη ανισοτιμία σε βάρος των γυναικών. Και όλα αυτά θα λέγαμε ότι μπερδεύουν κάπως τη συνείδηση του προβλήματος της γυναικείας ανισοτιμίας, της πρόσθετης καταπίεσης λόγω φύλου, των ιδιαίτερων μορφών βίας που ασκούνται σε βάρος της γυναίκας, μέσα σε αυτή και η ενδοοικογενειακή βία, συσκοτίζουν την συνολική κατανόηση του γυναικείου ζητήματος ως ταξικού προβλήματος. Δεν είναι λίγες οι φορές που σε αντίστοιχες, σαν τη σημερινή, εκδηλώσεις, συζητήσεις, νέες κυρίως και νέοι, αναφέρουν περιστατικά παρενόχλησης, έλλειψη σεβασμού από συμμαθητές, συμφοιτητές, συναδέλφους και μας ρώτησαν γιατί δεν βλέπουμε εμείς το κουκουέ, το πρόβλημα ως έμφυλο. Γιατί επιμένουμε στην ταξικότητά του, αφού και στη χώρα μας λέει έχουν καταργηθεί οι θεσμικοί νομικοί περιορισμοί στην εκπαίδευση, στην εργασιακή αμοιβή, στο δικαίωμα να εκλέγεσαι και να εκλέγεις κτλ. Θα λέγαμε ότι δυσκολεύονται να καταλάβουν την ταξική βάση της θέσης μας ή έχουμε πέσει και σε περιπτώσεις που μας το λένε και ανοιχτά, είναι λέει λίγο δογματική. Πού μπερδεύονται? Μπερδεύονται ως προς τις κοινωνικές ταξικές ρίζες του φαινομένου, στην εξέλιξή του, ως προς την ιστορικότητά του, γιατί αυτό σας έφαγα λίγο χρόνο να σταθώ σε αυτό. Το βλέπουν ως πρόβλημα λαθεμένης μόνο αντίληψης και συμπεριφορών, ως κοινωνικών κανόνων περί φύλων, του ενός ή του άλλου φύλου, και ως τέτοιο το χαρακτηρίζουν έμφυλο. Στη σκέψη τους βρίσκουν έγγραφος θεωρίες που διαδεδομένα διδάσκονται σήμερα στην εκπαίδευση, ξεκίνησαν από τα πανεπιστήμια, αλλά τώρα έχουν επεκταθεί και στο γυμνάσιο, για να μην πω ότι φτάνουμε και στο δημοτικό. Πρόκειται για θεωρίες που υποστηρίζουν ότι όλα τα προβλήματα της γυναικείας ανισοτιμίας, των διακρίσεων, των ανισότιμων σχέσεων ανάμεσα στα δύο φύλλα, είναι προϊόντα των ιδεών, των νοητικών, πολιτιστικών, γλωσσικών κατασκευών που διαμορφώνουν και τις συμπεριφορές. Στο όνομα λοιπόν της καταπολέμησης των συμπεριφορών βίας και κοινωνικού αποκλεισμού, παραδείγματος χάρη ατόμων με ομοφιλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό ή και ατόμων που έχουν πραγματικό, πώς να το πω, ζήτημα ταυτότητας φύλου, προβάλλονται αντιεπιστημονικές θεωρίες που στην ακραία τους έκδοση θεωρούν ως κοινωνική κατασκευή και το ίδιο το φύλο, το βιολογικό φύλο. Ακόμα υποστηρίζουν την πλήρη άρνηση του βιολογικού φύλου, τις αρνούνται, πώς να το πω, τη συμπληρωματικότητα των δύο φύλων στην αναπαραγωγική διαδικασία. Φτάνουν να υποστηρίζουν ότι η κατάργηση γλωσσικών προσδιορισμών του φύλου, όπως είναι τα άρθρα, οι αντωνυμίες κτλ., διευκολύνει την εξάλληψη κάθε διάκρισης, κάθε καταποίησης, κάθε ανισοτιμίας και αποξένωσης που κατευθύνεται είτε προς τη γυναίκα είτε, όπως είπα προηγούμενα, σε άτομα με ομοφιλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Σε αυτή τη βάση λοιπόν προβάλλουν ως δικαίωμα και καλούν και στη συγκρότηση ξεχωριστών κινημάτων
διεκδικώντας την άρνηση οποιασδήποτε ταυτότητας φύλου, το λεγόμενο δικαίωμα να μπαινοβγαίνεις από το γυναικείο στο αρσενικό και αντίστροφα. Και όπως καταλαβαίνετε, έτσι όχι μόνο δεν καταρρύπτονται τα κοινωνικά στερεότυπα που περιορίζουν τους κοινωνικούς ρόλους του άντρα και της γυναίκας με απόλυτο έτσι, διαχωρισμό, αλλά επιδρούν αρνητικά αυτές οι θεωρίες στην κοινωνικοβιολογική, θα λέγαμε, ανάπτυξη των εφήβων. Δεν μιλάμε για τις ειδικές περιπτώσεις πραγματικής δυσφορίας φύλου που μπορεί να υπάρξει, που έγκαιρα πρέπει να αντιμετωπίζονται, να βοηθούνται με πλήρη επιστημονική και κοινωνική υποστήριξη. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Αλλά μιλάμε για αυτά τα κινήματα που προβάλλονται έτσι σαν αυτοδύναμα και μάλιστα σε αντιπαράθεση με τα ταξικά κινήματα. Με το εργατικό, το αγροτικό, το ριζοσπαστικό γυναικείο, το μαθητικό φοιτητικό, αυτό που στοχεύει στη σύνδεση των δικαιωμάτων εκπαίδευσης για τα παιδιά του λαού με τα αυριανά δικαιώματά τους στην εργασία και στη ζωή συνολικότερα. Ξέρετε, ορισμένες θεωρίες τέτοιες μπορεί να ξεκινάνε, θα λέγαμε, και καλοπροαίρετα, δηλαδή να έχουν καλοπροαίρετους σκοπούς, γιατί παραδείγματος χάρη θέλουν να αντιπαρατεθούν σε πολύ παλιότερες αντιδραστικές θεωρίες και σε συγκεκριμένα κοινωνικά στερεότυπα σε σχέση με τον άντρα ή την γυναίκα. Τέτοιες ήταν, για παράδειγμα, αυτές που εξηγούσαν παλιότερα, έτσι, την ανισότιμη θέση της γυναίκας λόγω, όπως λέγανε, της βιολογικής της κατωτερότητας σε σχέση με τον άντρα. Ή τουλάχιστον, γιατί αυτά έχουν καταρριφθεί εδώ και δεκαετίες πλέον, ή τουλάχιστον υπερέβαλαν ορισμένες θεωρίες σε ορισμένα χαρακτηριστικά του ανδρικού σωματότυπου ή και επίκτητα χαρακτηριστικά, υπερέβαλαν στις βιολογικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα. Η επιστήμη, όπως ξέρετε, έχει προχωρήσει πάρα πολύ και όλες αυτές τις θεωρίες τις έχει βάλει πλέον στο χρονοτούλαπο. Και οι κοινωνικές και οι φυσικές επιστήμες έχουν απορρίψει θεωρίες, θα λέγαμε, που στο παρελθόν αυτές είναι πιο εκλεπτισμένες, θεωρούσαν ορισμένα χαρακτηριστικά και αντιδράσεις αποκλειστικά γυναικεία και άλλα αποκλειστικά ανδρικά. Παραδείγματος χάρη, τη γυναικεία ευαισθησία, έτσι, ή την ρόμη, την σωματική δύναμη ως ανδρικό χαρακτηριστικό. Ανέδειξαν οι επιστήμοι πλέον ότι οι συνθήκες της ζωής, οι οικονομικές κοινωνικές σχέσεις είναι αυτές που σφυριλατούν και την ένταση στη μία ή την άλλη νοητική, αισθητική, αισθηματική ή και νοητική λειτουργία σε άντρες και σε γυναίκες. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι προηγούνται οι αλλαγές σε οικονομικό παραγωγικό επίπεδο και έρχονται οι αντίστοιχες αλλαγές στο επίπεδο της συνείδησης, της σκέψης, έτσι, των ιδεών, στις συμπεριφορές, ακόμα θα λέγαμε και στην κοινωνικο-βιολογική ανάπτυξη του αγοριού και του κοριτσιού στη διαδικασία ορίμασής του σε άντρα και σε γυναίκα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει η σχετική αυτοτέλεια των ιδεών, των συμπεριφορών σε σχέση με τις παραγωγικές συνθήκες. Αυτή η αυτοτέλεια εκδηλώνεται σε ορισμένες ιστορικές εποχές είτε με καθυστέρηση των ιδεών και των συμπεριφορών σε σχέση με τις εξελίξεις στο επίπεδο της οικονομίας και της παραγωγής, όπως είπαμε προηγούμενα για την Ινδία, για την Τουρκία κτλ. Είτε αντίθετα με την πρωτοπόρα θεωρητική ανάδειξη των μελλοντικών αλλαγών που αντικειμενικά μπορούν να επέλθουν στο πεδίο της οικονομίας. Κοιτάξτε, στον καπιταλισμό
καπιταλισμό ξαναβγήκαν μαζικά οι γυναίκες στην κοινωνική εργασία. Δουλεύουν ως μισθωτές κυρίως ή και αυτοαπασχολούμενες. Σχεδόν σε όλων των ειδών της εργασίας, σε όλα τα τεχνικά και επιστημονικά αντικείμενα. Η νομική όμως αναγνώριση της ίσης αμοιβής για την ίδια δουλειά άρχισε πάρα πολύ να έρθει σε σχέση με αυτή την εξέλιξη που ήρθε μέσα από την οικονομία, έτσι. Ενώ στην πράξη δεν υλοποιείται και σήμερα. Όχι γιατί έχουν διαφορετικό μισθολόγιο, έτσι, οι επιχειρήσεις για να πληρώσουν τον άντρα και την γυναίκα, αλλά γιατί αναγκαστικά η γυναίκα, λόγω του ότι δεν στηρίζεται αυτό που λέμε μητρότητα, πέφτει σε λιγότερα χρόνια εργασίας, σε λιγότερες ώρες εργασίας, σε ελαστική εργασία κτλ. Δεν έχουν σβήσει δηλαδή ακόμα ανισότητες συμπεριφορές των ανδρών, ή παρακολουθούν έτσι ότι υπάρχουν, των ανδρών προς τις γυναίκες και μέσα στην οικογένεια, έτσι ας μην το κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Παρόλο που πλέον η γυναίκα δεν εξαρτάται οικονομικά από τον άντρα, αλλά έχουμε και περιπτώσεις που εύκολα υποχωρεί και δεν εργάζεται και έτσι έχει και απόλυτη οικονομική εξάρτηση. Εδώ όμως πρέπει να δούμε και ένα άλλο ζήτημα που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας. Οι νέοι, γυναίκες και άντρες, όταν δεν συμβάζονται με τα αρνητικά του κοινωνικού κατεστημένου, μέσα σε αυτό είναι και η ανισοτιμία ανάμεσα στα φύλλα, ανεξάρτητα πώς το συνειδητοποιούν, εκφράζουν, θα λέγαμε, μία ανυπομονησία για γρήγορες, εδώ και τώρα, αλλαγές. Γι' αυτό και γίνονται πιο εύκολα αποδεκτά τα συμφήματα που υπόσχονται γρήγορες αλλαγές. Ας πούμε, του λέει ο άλλος, ατομικό δικαίωμα, αρκεί να το παλέψει εσύ, να διεκδικείς για τον εαυτό σου και τα λοιπά. Του πετάει 5 συνθήματα, ελευθερία, ισότητα, δημοκρατία, χωρίς να αγγίζονται οι οικονομικές, οι παραγωγικές σχέσεις, δηλαδή ο ταξικός χωρισμός της κοινωνίας, ο ταξικός χαρακτήρας της εξουσίας. Έτσι γίνεται πιο δελεαριστικό το άλλο. Η ιστορία όμως του επαναστατικού εργατικού κινήματος θα λέγαμε ότι αποτελεί πηγή γνώσης, δύναμης και αντοχής σε αυτά που πρέπει να διεκδικήσεις, σε αυτά που πρέπει για να τα κατακτήσεις. Ακόμα και στα πρώτα βήματα της τότε επαναστατικής σοσιαλδημοκρατίας κατά το 19ο αιώνα, η επαναστατική θεωρία, οι επαναστατικές ιδέες, ξέρετε, συνέβαλαν στο να αντιμετωπίζεται η γυναίκα ισότιμα στην επαναστατική δράση, να αναδεικνύεται στα όργανα των επαναστατικών εργατικών κομμάτων. Βέβαια, έχει προηγηθεί, θα λέγαμε, και μια όχι έχει καταφρόνητη συμμετοχή γυναικεία στην Παρισινή Κομμούνα, πιο πίσω ακόμα και στη Γαλλική Αστική Επανάσταση, ακόμα και στη δική μας την επανάσταση της, την αστική, την απελευθερωτική στην Ελλάδα για τη συγκρότηση του ελληνικού αστικού κράτους. Βέβαια, όλα αυτά, ας μην τα ωρεοποιούμε ως μέγεθος της γυναικείας συμμετοχής, έτσι. Γι' αυτό άλλωστε, κοιτάξτε, πριν 112 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, οι σοσιαλίστριες επαναστάτριες ανέλαβαν πρωτοβουλία να γίνει διεθνής διάσκεψη και στη συνέχεια, μετά την Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση, καθιερώθηκε η 8η Μάρτη ως Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Και στο κόμμα μας έχουμε, θα λέγαμε, τεράστια δουλειά κάνει και έχουμε συγκεντρώσει πείρα μέσα από συνθήκες πολύ σκληρής ταξικής πάλης. Ακόμα και ένοπλος, όπως το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, σε συνθήκες παρανομίας,
τη ζωή των κομμουνιστριών και άλλων αγωνιστριών γυναικών σε φυλακές και σε εξορίες, τις συνθήκες της πολιτικής προσφυγιάς. Παρόλα αυτά, που έδωσαν και συμμετοχή σημαντική της γυναίκας, αναδείχθηκαν στελέχη, γυναικεία κτλ. Παρόλα αυτά, μην υποτιμήσουμε το γεγονός ότι στερεί ακόμα και ποσοστιαία η σχέση γυναικών ανδρών στο σύνολο των κομματικών μας δυνάμεων. Η στέρηση γίνεται μεγαλύτερη, ψαρίδα, όσον αφορά τη συμμετοχή στα καθοδηγητικά όργανα και ακόμα περισσότερο στα ανώτερα καθοδηγητικά όργανα. Ακόμα περισσότερο μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν τέτοιες καθυστερήσεις στα όργανα του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, ακόμα και εκεί που πλειοψηφούν οι δικές μας δυνάμεις ή, αν θέλετε, και σε κλάδους που είναι καθαρά γυναικεί, ας πούμε, που το γυναικείο δυναμικό είναι πάνω από το 50%, όπως είναι ο χώρος της υγείας και πολύ του ηματισμού και τα λοιπά, διάφοροι κλάδοι, ας πούμε. Η στέρηση, για να τα λέμε και με το όνομά τους, έτσι, στην ανάδειξη γυναικείων στην Ελλάδα υπάρχει και στην κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας. Ενώ έχει εντοπιστεί ότι ανασταλτικός παράγοντας αναδεικνύεται η δυσκολία συγκερασμού ευθυνών στο κόμμα με την εργασία και με τη μητρότητα. Όλα αυτά δείχνουν τι, την αναγκαιότητα να κάνει εξειδικευμένη δουλειά ιδεολογική, πολιτική, οργανωτική, μαζική το κόμμα και η ΚΝΕ στις γυναίκες. Ξεκινώντας, θα λέγαμε, από τις πολύ μικρές ηλικίες των μαθητριών του γυμνασίου, για να μην πω και του δημοτικού, προετοιμάζοντας έτσι έγκαιρα τις νέες για την ενήλικη ζωή τους, για τα προβλήματα που θα συναντήσουν και κυρίως να έχουν και τα ιδεολογικά εφόδια και τη δύναμη ψυχής για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που θα συναντήσουν. Αντίστοιχη όμως, θα λέγαμε, ευθύνη έχουμε και για την παρέμβασή μας στα αγόρια. Έκαιρα να καταλάβουν τις θέσεις του κόμματος και της ΚΝΕ για τα δύο φύλλα, για τη σχέση των δύο φύλων, για τη θέση τους στην κοινωνία. Να ενδιαφέρονται ώστε οι σύντροφοι της ζωής τους και οι μανάδες των παιδιών τους να είναι αγωνίστριες. Έτσι, να μην μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στον επαναστατικό αγώνα. Θα μου επιτρέψετε να κάνω και μία άλλη αναφορά. Τι άλλο μπορεί, θα έλεγα, να τσακίζει την αντοχή της γυναίκας περισσότερο από ό,τι φαίνεται, αλλά και του άντρα, στον μακροχρόνιο αγώνα. Ακόμα και σε αυτούς που με συμπάθεια, θα λέγαμε, βλέπουν την ταξική ανάλυση και την πολιτική τοποθέτηση του κόμματος, αυτό που τσακίζει την αντοχή στον αγώνα είναι το γεγονός του αρνητικού συσχετισμού της ταξικής πάλης, της έλλειψης, ας πούμε, κλονισμού, εμφανούς κλονισμού της αστικής εξουσίας, ώστε να πει στην ημερήσια διάταξη πια η επαναστατική πάλι για την ανατροπή της αστικής εξουσίας. Αυτή η σκέψη όμως, η τσακίζει την αντοχή, είναι επηρεασμένη από, πώς να το πω, από τη συστατικότητα του αστικού κοινοβουλευτισμού, που σου δίνει ότι ό,τι επιλογές θα κάνεις θα είναι μέσα στα πλαίσια της αστικής δημοκρατίας, του κοινοβουλευτισμού, να φύγει τον ακόμα, να έρθει τώρα, να ξαναφύγει και τούτο, να διαλυθεί το ένα, να φτιαχτεί ένα καινούριο κτλ. Θα λέγαμε ότι αυτή είναι μια βασική αρνητική, ας το πούμε, ένας βασικός αρνητικός παράγοντας, αλλά που σχετίζεται με μια πιο περιορισμένη αντίληψη και πείρα από την κοινωνική εξέλιξη, που εμποδίζει να δει κανείς ότι αυτό που χθες
ή και σήμερα φαίνεται σαν στατικό, σαν ακίνητο, ως καπιταλιστική υπομένως υπεροχή και νομιμότητα, που έστω παρέχει μία περιορισμένη, αλλά ας πούμε έτσι, ασφαλή ζωή, στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο επισφαλές από αυτό που νομίζουμε. Σκεφτείτε, φίλες και συντρόφισσες, φίλοι και σύντροφοι, πόσοι πόλεμοι ξέσπασαν μετά τις αντεπαναστατικές ανατροπές, δηλαδή στα 30 χρόνια και κάτι που έχουν μεσολαβήσει. Πόσο ο σημερινός πόλεμος στην Ουκρανία είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι ίσως συνειδητοποιούμε. Βγαίναν στα κανάλια γυναίκες από την Ουκρανία και δήλωναν ότι δεν περίμεναν να τους συμβεί ο πόλεμος. Πιστεύω ότι θα τα έχετε δει. Γιατί το σχολιάζω όμως? Γιατί θέλω να συμπληρώσω το εξής. Δεν είναι ότι δεν το περίμεναν. Είναι ότι δυστυχώς δεν ήταν προετοιμασμένες πώς να αντιδράσουν στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Όπως δεν ήταν και στη Συρία, δεν ήταν και στο Ιράκ και στη Λιβύη και σε άλλα κράτη. Το ίδιο αφορά και την εργατική λαϊκή ετοιμότητα να αναπτύξει τη δική της αυτοτελή δράση ενάντια στην εξουσία της δικής της χώρας, που επιτίθεται και γίνεται παράγοντας εκδήλωσης μιας κρίσης ή που δέχεται την επέμβαση και με αυτόν τον τρόπο γίνεται μέρος της κρίσης. Υπήρχαν όμως ιστορικές ευκαιρίες για να μπει στην ημερήσια διάταξη η εξέγερση λαϊκή για την ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας. Αυτό που έλειψε, και αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε, και αυτό πρέπει να μας γίνει μεγάλο δίδαγμα, έλειψε και λείπει. Είναι η καθαρή επαναστατική, ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική ετοιμότητα και δράση. Και λέω λείπει και μιλάω παγκόσμια τώρα, δεν μιλάω μόνο για το δικό μας κόμμα. Ετοιμότητα που πρέπει να σφύρει λατηθεί σε προηγούμενη περίοδο, όχι να περιμένει ο πόλεμος, στην περίοδο εκείνη που φαίνεται πολύ ευνοϊκή η συγκυρία, η κατάσταση για την αστική εξουσία. Επομένως, το κόμμα μας, και η ΚΝΕ, καλούμε τις γυναίκες να βγάλουν συμπεράσματα και από την πείρα της ζωής, βλέποντας αυτοκριτικά και τις δικές τους πολιτικές επιλογές. Και λέω μετά, δεν το λέω στενάγια όσες και όσους βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή την αίθουσα, αλλά το λέω για τη δική μας δουλειά σε έναν ευρύτερο κύκλο γυναικών και βεβαίως και ανδρών. Οι πολιτικές δυνάμεις που τάχθηκαν να τις φέρουμε μπροστά με βάση και τα συγκεκριμένα, έτσι, και την συγκυρία. Οι πολιτικές δυνάμεις, για παράδειγμα, που τάχθηκαν υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τώρα κλείνει τα 30 χρόνια της, έτσι, υποσχέθηκαν οικονομική συνείδηση προς τα πάνω. Υποσχέθηκαν κλείσιμο της ψαλίδας της ανισομετρίας και ανισό και ψήφους, έτσι, με αυτές τις υποσχέσεις. Το πούμε καθαρά. Και ένας κόσμος πήγε και ψήφισε. Σήμερα που τι σκέφτεται γύρω από αυτά? Δεν βλέπει τι είναι το αποτέλεσμα. Προς τα πού έγινε η σύγκληση? Πρώτον δεν έγινε, αλλά και ό,τι έγινε, έγινε κατάπολη, στην κατάργηση των δικαιωμάτων που αφορούν όλοι οι συνταξιοδότες, δεν θέλω να επαναλάβω για να μην τρώω χρόνο. Τώρα, με αφορμή τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπόσχεται μια νέα σύγκληση στην εξωτερική πολιτική και άμυνα, όπως λέει, σε νέες στρατιωτικοπολιτικές μηχανές που θα φέρουν κέρδη στα μονοπόλια, συχνά ανεξάρτητα από εθνική σημαία, που φέρουν όμως θάνατο και φτώχεια στους λαούς, ανεξάρτητα από το ποιο καπιταλιστικό κράτος ξεκίνησε τον πόλεμο.
Θα μου επιτρέψετε επίσης να πω ότι φέτος κλείνουν 100 χρόνια από την μικροασιατική εκστρατεία και καταστροφή, άλλον έναν υπεριαλιστικό πόλεμο, στον οποίο ηγήθηκε η αστική τάξη της χώρας μας. Σε λιγότερο από 2 μήνες θα κυκλοφορήσει μία έκδοση από τη σύγχρονη εποχή για αυτό το θέμα με την επιμέλεια του Τμήματος Ιστορίας. Και από τώρα έτσι σας συνιστώ να το απολαύσετε και να το μελετήσετε, γιατί θα δείτε πολλά από τα πράγματα που μπορούν, αυτά που γίνανε πριν 100 χρόνια, έτσι τη σχέση μπορεί να έχουν με αυτά που ζούμε σήμερα ή αυτά που μπορεί να ζήσουμε πολύ κοντά στο μέλλον. Και με αυτή την έννοια δεν είναι ένα ειδικό ιστορικό ζήτημα το οποίο αν θέλετε δεν έχει και καμιά σχέση με το ζήτημα της θέσης της γυναίκας στην κοινωνία που συζητάμε σήμερα. Άλλωστε θα δείτε ότι μέσα σε αυτό το βιβλίο υπάρχει και ειδικό κεφάλαιο για τις πρόσφυγες γυναίκες, για τις συνθήκες που έγινε η ενσωμάτωσή τους στην ελληνική οικονομία, για την επίδραση στην άνοδο της γυναικείας συμμετοχής γενικά στην μισθωτή εργασία, στη μεταποίηση, στη μορφωτική πολιτιστική όσμωση μεταξύ προσφύγων και εγχώριων γυναικών. Επιβεβαιώνεται από όλη την ιστορία της ταξικής πάλης στην Ελλάδα ότι η ιδεολογική πολιτική χειραφέτηση των γυναικών από την αστική επιρροή είναι προϋπόθεση για την επαναστατική πάλη, για την ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας, για το σοσιαλισμό, κομμουνισμό και με αυτή την έννοια δεν είναι ζήτημα στενά γυναικείο, επαναστατικό, είναι και γυναικείο και ανδρικό και σωστά βλέπω εδώ σήμερα και συμμετοχή ανδρών. Θα δείτε επίσης σε αυτή την έκδοση ότι οι αστικές εξουσίες, ορισμένες φάσεις, δεν είναι τόσο ισχυρές όσο φαίνονται. Αυτό αφορά το 22 βέβαια. Αναδεικνύεται περίτρανα ότι οι εργατικές λαϊκές δυνάμεις, η πρωτοπορία τους, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να διαλέξουν σύμμαχο από τις διασπασμένες αστικές πολιτικές δυνάμεις. Αντίθετα με την αυτοτελή δράση τους, σε επαναστατική κατεύθυνση μπορούν να αξιοποιούν και να βαθαίνουν τα ρήγματα στο αστικό, στο υπεριαλιστικό στρατόπεδο. Οι γυναίκες εργατικής λαϊκής ένταξης ή καταγωγής μπορούν να παίξουν ρόλο αποφασιστικής σημασίας. Το ίδιο και το οργανωμένο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα. Η σχέση του με το ταξικά προσανατολισμένο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, με το αγροτικό ή τον ΕΒΕ που μάχονται σε αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση. Ο κίνδυνος λοιπόν μιας γενίκευσης, θα λέγαμε, του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία είναι ένα φάντασμα πάνω από τα κεφάλια μας, ανεξάρτητα αν θα κάτσει ή όχι. Η απέτηση για απόσυρση στρατιωτικών μας δυνάμεων εκτός χώρας, για δραμοποίηση των Αμερικανανατοϊκών βάσεων, το έτοιμο εξόδου από το ΝΑΤΟ είναι επίκαιρα όσο ποτέ άλλοτε. Η γυναικεία πρωτοπορία που συνειδητοποιεί την ανάγκη της ταξικής μαθητικής στάσης με τη διαφορετιστική και οργανωτική της δουλειά μπορεί να διευρύνει τις γυναικείες εργατικές λαϊκές δυνάμεις που θα μπουν μπροστά στα σχολεία, στα κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία, στα σούπερ μάρκετ, στις βιομηχανίες τροφίμων που εργάζονται γυναίκες κατά χώρο, να αναπτύξουν πολύμορφη δράση στο κίνημα, να συμβάλλουν έτσι ώστε να βγουν πολιτικά συμπεράσματα, ώστε να στρατευτούν περισσότερες γυναίκες με το ΚΚΕ στην πάλη για το σοσιαλισμό κομμουνισμό. Θα λέγαμε ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Χρειαζόμαστε τη συμμαχία των λαών και αυτή πρέπει να παλέψουμε. Χρειαζόμαστε τη συνειδητή ταξική ενότητα γυναικών και ανδρών και, γι' αυτή πρέπει να αγωνιζόμαστε. Όχι μια μέρα το χρόνο, αλλά 365 μέρες, έτσι ώστε, όπως λέει και το τραγούδι του Ρεμπό για τις γυναίκες της Παρισινής Κομμούνας, χέρια που επανάσταση ξέρουν να τραγουδούν, της παρηγοριάς προσευχές δεν κάθονται να πούν. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.